Η προβολή του Erasmus Plus πρακτική άσκηση μαθητών στο εξωτερικό πραγματοποιήθηκε στο πρώτο ΕΠΑΛ Κομωτίνης, ενώ ακολούθησε η απονομή ευρωπαϊκών πιστοποιητικών εργασιακής εμπειρίας σε μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος Erasmus Plus με θέμα την πρακτική των μαθητών στο εξωτερικό. Πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο. 12 μαθητές του πρώτου ΕΠΑΛ συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό με σκοπό να δουλέψουν, να κάνουν πρακτική άσκηση στην Ιταλία, ούτως ώστε να πάρουν τα πιστοποιητικά τους ότι έχουν εργασιακή εμπειρία στην Ευρώπη. Περιείχε μέσα και πολιτιστικές εκδηλώσεις, γύρισαν την Ιταλία, πήγαν στην Πολόνια, στη Φλωρεντία, στη Βενετία, πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Το συμπέρασμα ήταν ότι οι μαθητές μας είναι πάρα πολύ ικανοί στο να δουλέψουν σε επιχειρήσεις, βγαίνουν έτοιμοι γι' αυτό. Ευχαριστήθηκαν και τα παιδιά πάρα πολύ, αισθάνθηκαν και αυτά ικανοί για το πρόγραμμα και όλα τα οφείλουν στο πρόγραμμα Erasmus που τους έδωσε αυτή τη δυνατότητα να ανταπεξαρθούν και να συμμετέχουν σε αυτό. Παίρνουν πάρα πολύ καλές γνώσεις και μπορούν να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά σε οποιαδήποτε εργασία πάνω στον τομέα τους. Το πρόγραμμα αυτό για τους μαθητές γίνεται ήδη 3-4 χρόνια. Συμμετέχουν πάντα παιδιά. Να συγχαρούμε για ακόμη μια χρονιά το πρώτο επαγγελματικό λύκειο Κομωτινής, το οποίο συνεχίζει την παράδοση να φέρνει τα προγράμματα Erasmus, προγράμματα τα οποία είναι αποτέλεσμα φυσικά του να ανήκουμε στην μεγάλη αγκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κάνουμε πράξη το ότι μέσα σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην μεγάλη Ευρώπη, οι μαθητές αλλά και οι μετέπειτα εργαζόμενοι μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα με μόνο σκοπό την απόκτηση αλλά και την διάδοση της γνώσης. Και αυτό το έχουμε εδώ για ακόμη μια φορά, όπως είπαμε, με τα επαγγελματικά λύκεια, τα οποία και έδωσαν και πήραν, παράλληλα και ταυτόχρονα και με τους ορίζοντες οι οποίοι άνοιξαν πραγματικά για τους μαθητές που συμμετέχουν. Να ευχηθούμε ότι αυτό θα είναι η αρχή για μια επαγγελματική καριέρα, επαγγελματική ζωή των μαθητών αντάξια των σπουδών τους και ελπίζουμε ότι θα έχουμε και του χρόνου ένα ανάλογο πρόγραμμα. Όπως είχαμε βγάλει και άλλες φορές με ανακοίνωσή μας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμμετέχει και σε ένα πρόγραμμα ουσιαστικά μαθητείας, ένα πρόγραμμα με την Ευρώπη, το ΕΡΟΒΕΤ. Αυτή την περίοδο θα λάβει μέρος η συνάντηση στην Άγκυρα της Τουρκίας, όπου τα υπόλοιπα μέλη βέβαια της σύμπραξης θα παρευρεθούν. Η Ροδόπη θα είναι μέσω Skype σύνδεσης, ενδεχομένως να παρευρεθεί ένα άτομο, υπάρχουν κάποια διαδικαστικά. Ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά πρόκειται να φτιάξει μια πλατφόρμα μέσα από την οποία πλατφόρμα θα μπορεί να υπάρχει μαθητεία αλλά και έβρεση εργασίας στους μαθητές που τελειώνουν τα επαγγελματικά λύκεια. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το έργο το οποίο έχουμε αναλάβει. Φέτος για τέταρτη χρονιά ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Erasmus Plus, το οποίο περιλαμβάνει μαθητεία στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις του Ρίμινη για όλες τις ειδικότητες του σχολείου μας, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές ειδικότητες, με απόλυτη επιτυχία. Σήμερα τα παιδιά δείχνουν τα αποτελέσματά τους, μιλάνε για τις εμπειρίες τους στην εκδήλωσή μας και βεβαίως θα παραλάβουν τα ευρωπαϊκά τους πιστοποιητικά, τα οποία είναι προϋπηρεσία, δίγλωση στα ιταλικά και στα αγγλικά και βεβαίως το ECVET πιστοποιητικό, το οποίο είναι συγκεκριμένες οι γνώσεις και δεξιότητες που έχουν πάρει τα παιδιά στο εξωτερικό, μαζί με το Europass, ευρωπαϊκό πιστοποιητικό κινητικότητας. Τεράστια επιτυχία αισθάνονται τα παιδιά, τα κατάφεραν, βελτιώσαν λίγο τα αγγλικά τους, βελτιώσανε τα ιταλικά τους και ήταν όλα πληρωμένα μέσα στο πλαίσιο μιας μαθητείας με όρους ποιότητας ευρωπαϊκού πιστοποιητικού.